Γιώργο Νανούρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, ενημερώνω. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε. Δεν πειράζει, ωραία, θα σας αφήσω να ωραία τα πείτε καλύτερα. Λοιπόν, πώς το πήρατε απόφαση να ανεβάσετε το γυάλινο κόσμο αυτό το καλοκαίρι και να τον παρουσιάσετε σε περιοδία, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζετε? Ναι, κοιτάξτε, ήταν αρκετοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η παράσταση παίχθηκε το χειμώνα με πάρα πολύ μεγάλη επίτευξη από τον κόσμο. Οπότε αυτό μας έκανε να θέλουμε να το ταξιδέψουμε, γιατί ξέρετε, εγώ πάντα τα παραστάσεις που φέρνω εκτός Αθήνας είναι όσες παραστάσεις έχουν πάει καλά και στην Αθήνα. Mm-hmm. Δεν θα φέρω ποτέ κάτι διαφορετικό. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ να το δει και ο υπόλοιπος κόσμος εκτός Αθήνας το έργο μας. Ο δεύτερος είναι ότι σκεφτήκαμε ότι είναι μεν ένα ρίσκο, αλλά συνήθως κάθε καλοκαίρι οι παραστάσεις που ταξιδεύουν είναι είτε αρχαία κωμωδία, είτε αρχαία τραγωδία, τέτοια πράγματα. Και δεν ταξιδεύουν τα κλασικά έργα. Και σκεφτήκαμε με τους παραγωγούς ότι καλό θα ήταν σιγά σιγά το κοινό να μπορέσει να δει και μια παράσταση ενός έργου που δεν θα έχει τη δυνατότητα να δει με άλλο τρόπο. Και έτσι πήραμε αυτό το ρίσκο να το κάνουμε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι κάναμε πολύ καλά, γιατί οι παραστάσεις είναι σχεδόν παντού sold out και ο κόσμος μας δείχνει ότι διψάει να δει και ένα κλασικό έργο, γιατί ο γυάλινος κόσμος είναι από τα παγκόσμια αριστουργήματα της δραματουργίας και είναι ωραίο που το επικοινωνούμε στον κόσμο της εκτός Αθήνας. Ο γυάλινος κόσμος είναι ίσως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του Tennessee Williams. Ένας άνθρωπος που αρέσκεται να καταπιάνεται με το πρότυπο της καλονής, που πια δεν είναι καλονή, έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματική ζωή μέσα από την οικογένεια και πολλά άλλα πράγματα. Βλέπουμε την Κάτια Δανδουλάκη σε αυτόν το ρόλο και την Λένα Παπαλιγούρα, αγαπημένη συνεργάτηδά σας. Την αγαπάτε και εμείς την αγαπάμε στα χέρια σας. Όσες φορές την έχουμε δει, την έχουμε απολαύσει. Δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία. Φυσικά. Η παράσταση λοιπόν είχε ξεκινήσει με μια διαφορετική διανομή ως προς το ίμιση. Δυστυχώς δύο από τους ηθοποιούς, επειδή είχαν κλείσει άλλα πράγματα, δεν μπόρεσαν να είναι στην περιοδία. Και έτσι είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά αλλά και τιμή να δεχτεί κάτι για τον Δουλάκη να κάνει αυτόν τον εμβληματικό ρόλο της Αμάντα, της μητέρας. Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής κάνει τον Ντόμ, ήταν από την προηγούμενη διανομή και όπως είπατε η Λένα Παπαλιγούρα κάνει την κόρη και την αδερφή του. Και έχουμε και έναν επισκέπτη, τον Τζιν, που τον κάνει ο Γιάννης Κουκουράκης. Εμείς, τι να πω, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που έχει έρθει η κυρία Δανδουλάκη στην παράσταση. Έχει δώσει έναν άλλο αέρα. Είναι συγκλονιστική σε αυτό το ρόλο, γιατί είναι ένας πολύπλοκος ρόλος που έχει κωμικά στοιχεία, έχει τραγικά στοιχεία, έχει δραματικά στοιχεία. Είναι μια μάνα που μεγαλώνει μόνη τα δύο της παιδιά, μιας και πατέρα που έχει εγκαταλείψει, σε μια περίοδο για την Αμερική τρομερής φτώχειας. Η κόρη έχει ένα είδος αναπηρίας, το οποίο όμως στο κεφάλι της μέσα έχει διωγγωθεί και θεωρεί ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάστασή της από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και το έργο μιλάει για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Μιλάει για τη σχέση της μάνας με το γιου με την αδερφή του, μιλάει για το πώς μια γυναίκα μόνη μεγαλώνει δύο παιδιά, μιλάει για την αναπηρία, για τη διαφορετικότητα. Κάθε ένας, κάθε θεατής βρίσκει κάτι που τον αγγίζει και τον αφορά. Ο γυάλινος κόσμος, να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι ανάμνηση. Είναι μια ανάμνηση ακριβώς, δηλαδή το έργο ξεκινάει με τον Ντόμ, το γιο, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, είναι αυτοβιογραφικό το έργο και θυμάται, έχει φύγει πια από το σπίτι του και θυμάται όλα όσα θα διαδραματιστούν σε λίγο στη σκηνή μπροστά στα μάτια των θεατών, είναι ακριβώς όλα μέσα στο μυαλό του. Κύριε Νανούρη, βλέπουμε ότι είναι μια παράσταση υψηλής αισθητικής. Τα σκηνικά τα έχει υπογράψει η Μέρη Τσαγκάρη, τα κοστούμια είναι των Ντεζόμ. Γενικότερα πρόκειται για μια παράσταση που έχει ένα ρίσκο οικονομικό, να το πω έτσι. Είναι υψηλής αισθητικής, είναι επένδυση. Το βρίσκουμε αυτό συχνά τα καλοκαίρια στις περιοδίες, κύριε Νανούρη. Νομίζω ότι είστε λίγο εξαίρεση σε αυτό. Να πω πριν να απαντήσω και την συγκλονιστική μουσική που έχει γράψει ειδικά για την παράσταση ο Θοδωρής Οικονόμου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμένα πάντα οι παραστάσεις μου προσπαθώ να είναι πολύ απλές και πολύ ουσιαστικές. Δηλαδή το εντυπωσιακό του πράγματος δεν θα το δείτε από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από το ίδιο το έργο, τις ίδιες συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών. Και προσπαθώ επίσης και εικαστικά και αισθητικά να φτιάχνω κόσμους όπου
ο θεατής αρχίζοντας την παράσταση να μπει μέσα σε αυτούς και να βγει πια όταν τελειώσει η παράσταση. Και γι' αυτό έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε ότι δεν ανάβουν κινητά, δεν μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, υπάρχει μεγάλη ησυχία. Και αυτό ειδικά στα ανοιχτά θέατρα όταν συμβαίνει, για μας είναι αφενός πάρα πολύ συγκινητικό. Αφετέρου δείχνει ότι έχουμε καταφέρει το στόχο του θεάτρου, που δεν είναι άλλος από το να βάλει το θεατή μέσα στην ιστορία και εκείνος να βγει μόνο όταν τελειώσει αυτή. Έχει εναλλαγές γέλιου, συγκίνησης, κλαίνε, έχει απ' όλα, όπως είναι ακριβώς η ζωή η παράστασή μας. Και μπαίνει ο κόσμος στην ιστορία. Δηλαδή έχουμε σχεδόν κάθε μέρα, σε κάθε παράσταση υπάρχουν κάποιες σκηνές που είναι πολύ συγκινητικές και προς μεγάλη μας έκπληξη ο κόσμος χειροκροτάει. Δηλαδή η αντίδραση του μέσα στο έργο είναι αυτή, που είναι πολύ σπάνιο να συμβαίνει. Και αυτό μας δείχνει ότι είναι μέσα στην ιστορία, και αυτό το χειροκρότημα που γίνεται σε κάποιες συγκεκριμένες εμβληματικές σκηνές είναι σαν ένα ξέσπασμα του ίδιου του κοινού, παρακολουθώντας ενώ την ιστορία, τη συμμετοχή του. Θέλω να σας εξομολογηθώ και κάτι στο σημείο αυτό. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει πολύ θέατρο, και όταν βλέπεις πολύ θέατρο, λίγο τα συναισθήματά σου πάβουν να βγαίνουν τόσο εύκολα. Το γέλιο, το κλάμα, ο ενθουσιασμός. Είστε, νομίζω, ο μοναδικός σκηνοθέτης που με έχει κάνει να κλάψω, να φύγω από παράσταση κλαίγοντας. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι μιλάω για την Κατερίνα, την παράσταση. Πολύ κλάμα, αλλά ήταν λυτρωτικό κλάμα. Ήταν λυτρωτικό κλάμα που ήταν πολύ έτσι πηγαίο και ένιωσε ηλεκτρισμό. Να νιώθεις ηλεκτρισμό στο κεφάλι σου φεύγοντας από την παράσταση. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος πλέον είναι. Είμαστε λίγο ζόμπι. Κάνουμε binge watching στις πλατφόρμες, βλέποντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, ψάχνοντας λίγο συνέστημα. Ενώ μόνο το θέατρο εν τέλει μπορεί να μας το κάνει αυτό. Ξέρετε τι, κοιτάξτε, εγώ πάντα κάνοντας κάθε φορά μια καινούργια παράσταση, βάζω στον εαυτό μου το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο ζητάς από το κοινό, από το θεατή, να έρθει να δει τη δική σου παράσταση και όχι κάποιου άλλου? Για ποιο λόγο του ζητάς να δώσει χρήματα για να επενδύσει 2 ώρες ή να ξοδέψει 2 ώρες από την καθημερινότητά του σε σένα, τη δική σου παράσταση? Που σημαίνει ότι όταν κάνω αυτό το ερώτημα πρέπει να έχω και κάποιες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις είναι ότι πρέπει να τον κάνω αυτές τις 2 ώρες να ξαναέρθει σε επικοινωνία με το συναίσθημά του, να ξεχαστεί από την καθημερινότητά του, να παρακολουθήσει μια ιστορία, να δει εξαιρετικούς ηθοποιούς, να πάθει κάτι, να σφιχτεί το στομάχι του, να γελάσει. Αλλιώς δεν έχει νόημα για μένα. Ξέρετε, εμείς με το θέατρο δεν παίρνει ο θεατής φεύγοντας κάτι στα χέρια του. Πληρώνει ένα αντίτιμο και φεύγει χωρίς τίποτα στα χέρια. Όπως ας πούμε πας να πάρεις ρούχα, παπούτσια, φαγητό. Πληρώνεις και παίρνεις κάτι μαζί σου. Από το θέατρο τι θα πάρεις? Πρέπει κάτι να πάρεις φεύγοντας. Και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Οπότε για μένα αυτός είναι ο στόχος. Πρώτα να συμβεί κάτι στην καρδιά και στο συνέστημα του θεατή και μετά να το επεξεργαστεί και εγκεφαλικά. Δηλαδή αυτό που μου είπατε ότι κλαίτε χωρίς να ξέρετε ακριβώς γιατί κλαίτε εκείνη την ώρα. Μετά, γιατί βγαίνει αβίαστα, αυτό εννοώ, από αυτό που συμβαίνει. Μετά μπορεί και να το σκεφτείτε περισσότερο. Και αυτό είναι που λένε η τροφή για σκέψη, αυτή η έκφραση. Οπότε αυτούς τους στόχους εγώ βάζω στο μυαλό μου. Την παράσταση, και αυτό προσπαθώ να κάνω. Την παράσταση εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε στη Σίβηρη αύριο, στις 9, αν δεν κάνω λάθος. 31 του μηνός στη Σίβηρη, ναι. Νομίζω είναι την ώρα τώρα δεν την έχω, γιατί ξέρετε αλλάζει η ώρα από Ιούλιο σε Αύγουστο. Και την ώρα που δει ο ήλιος. Δεν θυμάμαι αν είναι το 9 ή το 9.30 από αύριο. Πάντως σίγουρα από 1 Αυγούστου αρχίζουμε στις 9. Πρέπει λίγο να το δουν στο Viva Theaters αυτό για να μην χάσουν την έναρξη. Και την Δευτέρα στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Ακριβώς. Ένα υπέροχο θέατρο. Ναι, έχουμε, τελειώνουμε τώρα το πάνω κομμάτι. Σιγά σιγά. Στο Κιλκής πότε θα είστε? Στις 2 Αυγούστου. Τετάρτη. Στο λεπτό, να βρω τώρα μία, έχω 31, ναι, είναι, όχι 31, Τρίτη. Θα πω Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, ναι. Τρίτη, 2 Αυγούστου στο Κιλκής, γιατί μας ακούν από το Κιλκής, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς, είναι λοιπόν 31 αύριο στη Σίβηρη, μετά αύριο 1 του μηνό στα Μουδανιά
και αντιμετάβριο 2 το μηνό στο Κιλκής. Αγαπητέ κύριε Νανούρη, είναι πολύ μαγικός ο κόσμος που συζητάμε για το θέατρο και όλα αυτά, αλλά η επικαιρότητα με σπρώχνει να κάνω και μία ερώτηση, θα με συγχωρήσετε για αυτό. Να την κάνετε, να την κάνετε. Βλέπω στην... Την περιμένουμε πια. Έχει γίνει πλέον έτσι. Έχετε δει εσείς πανό σε παράστασή σας τώρα στην περιοδία σας με αφορμή την αποφυλάκηση έστω και προσωρινή μέχρι την έφεση του Δημήτρη Λιγνάδη, και αν δείτε πώς θα αντιδράσετε? Ακριβώς για τους λόγους που σας είπα πριν σε σχέση με το τι σκέφτομαι όταν ετοιμάζω μια παράσταση, και το νούμερο ένα είναι για μένα σεβασμός στο θεατή, εμείς ως θείασος, κατά πλειοψηφία, γιατί το έχουμε συζητήσει, δεν θέλουμε να βάζουμε τέτοια πράγματα που αφορούν άλλα, δεν αφορούν την παράσταση και δεν αφορούν τον κόσμο που έχει έρθει να πληρώσει ένα αντίτιμο για να δει την παράστασή μας. Δεν επιτρέπουμε να μπαίνουν μέσα σε παραστάσεις για οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι, άλλοι έρχονται με τα παιδιά τους, άλλοι μόνοι τους, άλλοι έχουν έρθει για άλλο λόγο στην παράσταση, και δεν θεωρώ ότι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την παράσταση για άλλους λόγους εκτός από αυτούς για τους οποίους έχει πληρώσει ο θεατής. Ούτε να μαυρώσουμε το δίωρο αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει, συγγνώμη, όπως έγινε και στην Καβάλα, που κάποιοι θεατές ήταν κατά αυτού του πράγματος και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στο κοινό. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό μέσα στην παράσταση. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος, αν θέλει να διαδηλώσει για κάτι, να κανονίσει είτε μια διαδήλωση κάπου ή μια συγκέντρωση σε σχέση με το εκάθετο θέμα. Γιατί αν γίνεται σε κάτι που γίνεται στην κοινωνία, να βγάζουμε πανό, θα πηγαίνουμε στα μανάβικα, θα βλέπουμε πανό γιατί ένας μανάβης έχει κάνει κάτι, θα πηγαίνουμε στα μαγαζιά με ρούχα γιατί μπορεί κάποιος που είχε ρούχα να έχει. Καταλάβετε, αυτό δεν έχει λογική στην πραγματικότητα και δεν έχει κανένα νόημα. Θεωρείτε ότι... Αλλιώς πρέπει να γίνονται οι δράσεις και όχι μέσα στα θέατρα που είναι χώροι πολιτισμού. Αυτές οι δράσεις και τα πανό είναι γηπαιδικά πράγματα, δεν ανήκουν στο θέατρο. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση με το Φιλιππίδη, με το Λιγνάδη, πλήγωσε το θέατρο, απαξίωσε το θέατρο, ήταν ευκαιρία για κάθαρση? Γιατί νομίζω μέσα από την πανδημία ξέσπασε όλο αυτό που ήταν κλειστά τα θέατρα και βρέθηκε ευκαιρία για καθάρισμα. Να πω κάτι. Το θέατρο το πληγώνουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οι παραβατικές συμπεριφορές συγκεκριμένων ανθρώπων, και ευτυχώς από ό,τι μοιάζει είναι πολύ λίγοι, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι όχι, μιλάμε για αυτούς που έχουν φανεί κάποια πράγματα. Θα ήταν κρίμα να πούμε ότι για 2-3 ανθρώπους αμαυρώνεται ένας ολόκληρος κλάδος που προτίζεται από περίπου 100.000 ανθρώπους. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Οπότε, όχι, υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα άσχημα που γίνονται σε σχέση με το θέατρο, από τι να σας πω τώρα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε γιατί είναι πολύ τραγικά, που πρέπει να έρθει κάρταση αλλιώς και όχι από τις παραβατικές συμπεριφορές ανθρώπων που έχουμε δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη και όχι από μας. Δεν είμαστε εμείς ικανοί να τιμωρήσουμε κάποιον άνθρωπο ή να πούμε αν είναι ένοχος, αθώος ή οτιδήποτε. Υπάρχει δικαιοσύνη και ζούμε σε μια κοινωνία οργανωμένη με νόμους, ώστε οποιοδήποτε κάνει οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά να τιμωρείται για αυτήν. Σας ευχαριστώ. Αν τώρα υπάρχει πρόβλημα στο νόμο, πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν φταίει ο εκάστοτε φοιτητής. Φταίει ο νομοθέτης. Εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες, επειδή ούτε το έχω ψάξει, ούτε έχω ασχοληθεί, δεν μπορώ να ξέρω. Και είναι δύσκολο να εκφράζει δημόσια γνώμη για πράγματα που δεν έχεις ψάξει σε βάθος. Τώρα μόνο από τίτλους και από πράγματα, ξέρετε, που δεν ήμασταν μπροστά σε σχέση με τους νόμους. Με αυτά, εντάξει, δεν είμαι νομικός για να ξέρω αν όλα αυτά γίνονται νομότυπα, ηθικά, νόμιμα. Πρέπει να το μελετήσω για να σας πω. Δεν το έχω μελετήσει, οπότε δεν μπορώ να έχω με τόση άνεση όπως έχουν άλλοι άνθρωποι δημόσια γνώμη για αυτά τα πράγματα. Ας μείνουμε στα ωραία πράγματα, ας μείνουμε στα ωραία θετικά έργα. Γυάλινος κόσμος, Tennessee Williams, αύριο στη Σίβηρη, Δευτέρα στα Μουδανιά, Τρίτη στο Κιλκής. Ένας εξαιρετικός θείασος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νανούρη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό ταξίδι. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.